σας καλημερίζουμε κύριε Λεβέντη. Καλημέρα, και να σας ευχαριστήσουμε. Καλημέρα. Λοιπόν, ναι, από το πρωί βλέπουμε Πάνω Καμένο στην τηλεόραση με την κυρία Τσαπανίδου. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, τι ακούτε εσείς? Είχατε προβλέψει κύριε Πρόεδρε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα υποστούν εκ των έσω μεγάλη φθορά. Το είχατε ακούστε, πει αυτό, ακούστε, καταγεγραμμένο εγώ, είναι. Έχω προβλέψει κάτι το πολύ περισσότερο, επειδή τα δύο κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και του Καμένου, ναι, ναι, έχουν γίνει από την Μπάσκε αντιστοίχως και από τη ΔΑΚΕ. Μην έχουμε αυταπάτες. Η ΔΑΚΕ έκανε το κόμμα του Καμένου. Μάλιστα. Η ΔΑΚΕ, επειδή είχαν κόψει μισθούς και συντάξεις από τους συνδικαλιστές, κρατικοδίαιτους της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί φύγανε ενσώματι και κάνανε το κόμμα Καμένου. Αντιθέτως η ΠΑΣΚΕ όδευσε προς το ΣΥΡΙΖΑ και από 4 το έκανε 27. Η ΠΑΣΚΕ καθαρά. Ναι, ναι. Ο Φωτόπουλος είναι από τη μία και ο Μανώλης είναι από την άλλη. Ο Μανώλης δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, ναι, κύριε. Μανώλης... Δεν ανήκει, έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, αλλά δεν έπαβε οι θέσεις του. Είναι στους εξαρτημένους Έλληνες ο κύριος Μανώλης. Δεν είναι. Εντάξει, το ίδιο. Οι θέσεις του ήταν πάντα μην κόψετε τίποτε από τους δημοσίους υπαλλήλους. Και συνδικαλιστής ήταν, ναι, κύριε. Γι' αυτό έφυγε. Ας μας πει πόση συνδικαλιστική σύνταξη παίρνει. Ναι, εννοείται. Επομένως, λέω ότι το βαθύ λαρίκι της ΔΑΚΕ έκανε το κόμμα του κύριου Καμένου. Μην έχουμε αυταπάτες. Πώς αλλιώς πήρε 10% και μετά έγινε 6%. Τώρα, τι βλέπετε κύριε Πρόεδρε, να πάμε απευθείας στο ζουμί. Εγώ βλέπω ότι πολλοί βουλευτές βλέπουν την εξαλωσύνη του κύριου Καμένου. Ναι. Τώρα έλεγε στην Τσαπανίδου για τα πετρέλαια που έχουμε, ναι, ναι, που υπολογίζουμε να έχουμε, βάση περιπτώσει, να βγάλει τίτλους και με αυτούς τους τίτλους να προεισπράξει χρήματα ο κύριος Καμένος. Αυτά τα λέει και ο Βελόπουλος, αυτές τις ασυναρτησίες. Τρία πουλάκια κάθονταν. Πώς? Τρία πουλάκια κάθονταν. Ναι, ναι. Τις ακούω επί χρόνια, ας πούμε, και τις λέει σε κάτι εκπομπές σε κανάλια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας ο Βελόπουλος, ότι υπάρχει δυνατότητα να ξεχρεώσουμε χωρίς να έχουμε συντάξεις και μισθούς. Ναι, ναι, αλλά και η Deutsche Bank αυτό το δημοσίευμα... Η Deutsche Bank, ναι, έκανε ένα προϋπολογισμό, ακούστε, ναι, μην μπερδεύουμε. Δεν το μπερδεύουμε, να μας το εξηγήσετε. Ναι. Είναι καταρχάς τράπεζα η Deutsche Bank. Αλλήμωνο αν οι τράπεζες έχουν ικανότητα να ξέρουν πού είναι τα πετρέλαια. Μην μπερδεύουμε τις έννοιες. Ωραία, δεν μπερδευόμαστε. Οι Νορβηγοί τρέχουν 2 μήνες ήδη, ναι, και τους ρωτάς, έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα? Και λένε όχι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Και ξέρουν οι τραπεζίτες της Deutsche Bank, όλες αυτές είναι υποθέσεις. Ναι, ναι. Όλοι γνωρίζουν ότι για να βγουν τα πετρέλαια χρειάζονται 12 χρόνια από την ημέρα που θα ξεκινήσεις να δεχθείς ότι υπάρχουν. 12 χρόνια θα μπει το πρώτο ευρώ σε κάθε χώρα. Άρα λοιπόν είναι τόσο... Συνεπώς γουρούνι στο σακί. Και τυπλοποίηση μελλοντικών κοιτασμάτων δεν έχει γίνει σε καμία χώρα του κόσμου. Όλα λοιπόν αυτά είναι ασυναρτησίες. Απλά η Τσαπανίδου δεν ήξερε να του απαντήσει. Κοιτάξτε, για να κάνει συνομιλία με έναν τέτοιον που πετάει από δέντρο σε δέντρο, από κλαδί σε κλαδί και λέει ασυναρτησίες όπως είναι ο κύριος Καμένος, πρέπει να έχει και μια δημοσιογράφο απέναντι με εμβέλεια, με ικανότητες. Αυτή ό,τι και να της έλεγε ο κύριος Καμένος άλλαζε θέμα. Μάλιστα. Άλλαζε θέμα. Τώρα και συνεχίζει. Τώρα στο τέλος είπε ότι του είπε η Τσαπανίδου θα βγει ο Καραμαλής να ενώσει αυτή την κεντροδεξιά. Αυτή την κεντροδεξιά που λένε που θα κάνουν όπως το είπε και ο απερχόμενος ο κύριος Κουράκος και ο αντιναπατώμενος. Ναι, ναι, ναι. Είπαν ότι είναι ο Καραμαλής από πίσω, είπε η Τσαπανίδου. Εκείνος είπε δεν ξέρει, εκείνος πάλι θα κάνει επανάσταση. Είναι κατά αυτών που κάνουν μνημόνια, κατά αυτών που συζητούν με τους δανειστές και επαναλαμβάνει συνεχώς τις ασυναρτησίες που λέει ο άλλος ο Μαριάς, ένας βουλευτής του, ναι, 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 που λέει επονίδης το χρέος. Τι θα πει επονίδης το χρέος? Όταν χρωστάς 10 δραχμές μπορείς να πεις οι 3 είναι κανονικές και οι 7 είναι επονίδης το. Εις ποια χώρα του κόσμου, εις ποια χώρα του κόσμου βγήκαν τρελοί να λένε ένα κομμάτι του χρέους επειδή έτσι τους βολεύει επονίδιστο? Άλλο να πούνε δεν αναγνωρίζουμε τίποτα, γινόμαστε Ταλιμπάν και πτωχεύουμε και σχάζουμε. Αυτό ναι, αλλά να λες χρωστάω 400 και αναγνωρίζω από τα 400 τα 100, τα δε άλλα 300 τα θεωρώ λέει το κογλυφικά. Γιατί υπάρχουν, κύριε Λεβέντη, χρήματα που δίνονται σε μια χώρα χωρίς τόκο. Συγγνώμη, έχετε ακούσει εσείς κύριε Χρυσικέ να δίνονται χρήματα κάπου από κάπου?
κάποιον χωρίς τόπο. Αν είναι δυνατόν. Αυτά λέει ο κύριος Μαριάς και ο κύριος Καμένος. Αλλά ο συνομιλητής, η κυρία Τσαπανίδου, ναι, λέει άλλαν τάλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα ερώτημα κύριε στον κύριο Μανατίδη. Ένα ερώτημα. Παρακαλώ. Κύριε Λεβέντη, γιατί σήμερα ο κύριος Καμένος έκανε αναφορά 2-3 φορές στο όνομα του Καραμαλή? Αυτός μιλούσε ότι δίθεν του κατηγορούσαν για σενάρια. Ναι. Αυτό που κάνει αυτός αυτή τη στιγμή δεν είναι σενάριο? Εντάξει, αυτό παίζει. Όχι εντάξει, αυτό, τι να πει παίζει. Θα είναι αρχηγός, επειδή είναι επιθύρες όντως ένα κόμμα που θα μπει μέσα και η Δημάρ, εγώ πιστεύω. Εκτός αν αποχωρήσει από την κυβέρνηση η Δημάρ και κάποιους βουλευτές τώρα του Καμένου που θα αποσπάσουν, έχουν σαν ρεζέρβα να αντικαταστήσουν τη Δημάρ. Κοιτάξτε, εάν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχέδιο για πάρα πολύ σκληρά μέτρα, η Δημάρ θα εξαφανιστεί αν συνεχίσει να λέει ναι. Άλλο εννοώ εγώ. Γιατί σήμερα... Προκύπτει πρόβλημα αναπλήρωσης των βουλευτών της Δημάρ, οπότε όντως μπορεί να υπάρχει σχέδιο να εξοντώσουν τον Καμένο. Αλλά ποιος θα το κάνει, ο Καραμαλής θα το κάνει? Κύριε Πρόεδρε, να βγάλουν από την Αυθαλήνη κάποιον άλλον. Κύριε Πρόεδρε, κάτι θέλει να... Μέλλον είναι πολλά. Κύριε Πρόεδρε, κάτι θέλει να πει ο Ιάκωβος. Βεβαίως. Γιατί υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα στην εφημερίδα. Σήμερα η εφημερίδα, κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα Αύριο, ναι, γράφει ότι δεν θα γίνω κομματάρχης κανενός. Είναι το μήνυμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή μέσω των συνεργατών του με αφορμή τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή. Λέβαια. Υπάρχει και κεντροδεξιά παράταξη που τους χωράει όλους, τονίζει ο Καραμαλής. Ναι. Επομένως, αυτά τα οποία λέει ο Καμένος δεν στηρίζονται πουθενά. Ναι, αλλά οι Καραμαλίδες μας έχουν συνηθίσει να παίζουν τους μεσίες. Δηλαδή, αν έρθει μια αστάθεια, μπορεί τώρα να λέει δεν αναμειγνύομαι, αλλά αύριο το πρωί κολακεύονται αυτοί. Αυτοί έχουν μάθει σε μεσιανισμό. Κράτησε όμως μια συνειδητά στάση έτσι υπεύθυνη και σοβαρή ο Κώστας ο Καραμαλής, νομίζω, κύριε Πρόεδρε. Το λέτε εσείς, αν αύριο όμως, σας λέγω, υπάρχει ένα διέξοδο ποιος θα ηγηθεί και ο Σαμαράς έχει εξευτελιστεί εις όσα λέει περί ανακάμψεως και περί ανάπτυξης το 2013, τότε όντως θα χειρεύει η θέση του ηγέτη σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Μα ο Σαμαράς κάθε μέρα επιβεβαιώνεται, κύριε Πρόεδρε. Κάπου τον αδικείτε, κάντε λάθος. Όχι, κάντε λάθος, θα μου επιτρέψετε, διαφωνώ. Διαφωνώ ριζικά. Εδώ, τι διαφωνώ. Τα ξεχάσουμε πέρσι, τέτοια εποχή, πέρσι τον Ιούνιο, τι γινότανε, τι λέγανε για την Ελλάδα και μέσα σε διάστημα 3-4 μηνών έχει ανατρέψει τα πάντα ο Σαμαράς, έχει αλλάξει το κλίμα, αποκατέστησε το κλίμα, έχει αλλάξει το κλίμα. Το φόβο. Για όνομα της Παναγίας. Ο Σαμαράς το έχει κάνει. Ο Σαμαράς το έχει κάνει, προσωπικά ο Σαμαράς. Ναι, εσείς μπερδεύετε ένα πράγμα. Όχι, δεν μπερδεύω τίποτα, αυτή είναι η άποψή μου. Σεβαστή η δική σας, σεβαστή και τη δική μου την άποψη. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, πέστε λίγο γιατί είναι διαφορετικά. Οι ξένοι έδωσαν μια ευκαιρία στην Ελλάδα δίνοντας αυτά τα δις. Ναι. Εγώ μιλώντας πριν 15 μέρες είπα ότι η δόση θα δοθεί οπωσδήποτε. Γιατί είχα πληροφορίες από το Βερολίνο ότι είναι απόφαση της Γερμανικής. Για τέτοιο ποσό όμως όχι, κύριε Πρόεδρε. Για μεγαλύτερο ακόμη. Ακόμη μεγαλύτερο. Ήδη οι ξένοι έχουν δώσει 160 δις και με αυτά τα 50 πάει 210. Από τότε που έχουμε το μνημόνιο. Μάλιστα. Οι ξένοι ήταν σε ένα δίλημα. Ή έπρεπε να μας πετάξουν έξω εξ αρχής, ναι, ναι, ή τώρα χορεύουν. Εάν μας πετούσαν δεν θα πέραν τα χρήματα. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, κύριε Λεβέντη. Δεν τον ακούω. Παρακαλώ. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ναι. Ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει πράγματα που δεν τολμούσε κανείς πρωθυπουργός να τα κάνει. Εγώ αυτό ξέρω. Εγώ αυτό ξέρω. Δεν ολοκλήρωσε όμως το συλλογισμό. Ναι, ναι, ολοκληρώσε. Ποιος χάιδευε. Ποιος χάιδευε μέχρι τώρα τους υπαλλήλους της Βουλής. Άσε να ακούσουμε. Ποιος χάιδευε τους συνδικαλιστές μέχρι σήμερα. Να ακούσουμε λίγο. Όλα αυτά που λέτε τείνουν να είναι αληθοφανή, αλλά θέλω να σας πω ότι κρύβεται από κάτω. Δηλαδή οι ξένοι είχαν αποφασίσει να στηρίξουν την Ελλάδα, αλλά η απόφαση αυτή δεν είναι στηρίχτε την Ελλάδα, είναι κάτι άλλο. Συμμορφούμενοι στις Ελλάδας, γιατί το όλο πρόβλημα είναι αν δώσουν τώρα... Α, έστω λέει, μόλις πέτυχε ο Σαμαράς, τώρα λέμε είχαν προαφασίσει. Προσέξτε, να μην κάνουμε σε 5 μήνες άλλα 50 και σε άλλους σε 10 μήνες άλλα 50 δις και ούκα στη τέλος αυτής της ελεημοσύνης. Οι ξένοι θέλουν η χώρα να γίνει χωρίς ελλείμματα η Ελλάδα, ώστε να τις δώσουν κάποια λεφτά και να μπορέσει μετά να γίνει σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα με σύγχρονο φορολογικό σύστημα, με σύγχρονο κράτος, με κρατική μηχανή που δουλεύει, όχι παράλληλη και κομματική όπως είναι σήμερα. Άρα η
απόφαση δεν είναι δώστε λεφτά στην Ελλάδα. Μάλιστα. Η απόφαση είναι δώστε ευκαιρία στην Ελλάδα. Είναι... Και μέσα στο πλαίσιο αυτό δίνουν και αυτά τα 54, διότι αν δεν τα έδιδαν. Πέρσι τι έγραφε το περιοδικό το Focus. Μήπως θυμάστε τι έγραφε το περιοδικό το γερμανικό πέρσι. Γερμανικό περιοδικό Focus. Ναι, ναι. Θυμάστε τη φωτογραφία εκεί απ' έξω. Όλα τα θυμάμαι. Μας χλεβάζανε τελείως. Και έχει αλλάξει το κλίμα σήμερα ο Σαμαράς. Επιτρέψτε μου να σας πω. Όχι, κάντε λάθος. Να τον ακούσουμε. Εγώ θα ευχόμουν να είναι όπως λέτε, να είναι ο Σαμαράς τόσο σπουδαίος που να έχει ανατρέψει τα πράγματα. Αλλά εγώ θα σας πω. Αποδεικνύεται ότι είναι, κύριε Πρόεδρε. Πράγμα που συζήτησα με γερμανό πολιτικό. Ακούστε, θα προτιμούσαν. Ο Σαμαράς έχει περάσει όντως από τη Βουλή πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Θα προτιμούσαν οι ξένοι να έχει περάσει το 1/3 και να υπάρχει πιστικότητα ότι αυτά θα εφαρμοστούν. Μάλιστα. Ο Σαμαράς περνάει πράγματα και στο πεδίο εφαρμογής των πραγμάτων αυτών παίρνει μηδέν. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Επί σχεδίου, επί χάρτου ασκήσεις, αλλά η κοινωνία είναι αμέτωχη, κοιτάει από μακριά και εντωμεταξύ αγορά έχει. Εγώ είδα τον Γκάλοπ το σημερινό, χθες το βράδυ, τη δημοτικότητα του Σαμαρά. Δεν κατεβαίνει, ανεβαίνει. Τώρα σας παρακαλώ, μου μιλάτε για. Κάποτε λέγανε το Σιμίτι τον καταλληλότερο όλων. Με τις δημοτικότητες θα κρίνουμε έτσι όπως τις βγάζουν λοιπόν, κάποιοι ανόητοι. Κύριε Πρόεδρε. Κάποτε λέγανε τον Καραμαλή τον καταλληλότερο. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ένα λεπτό πριν τις ειδήσεις. Σας παρακαλώ θερμά. Κλείστε, σας δίνουμε ένα λεπτό. Είναι η ώρα των κεντρών, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ακούστε, εγώ πιστεύω ότι είναι η ώρα της αλήθειας. Είναι η ώρα της αλήθειας. Θα δείτε πώς οι ελπίδες του Σαμαρά για ανάκαμψη θα καταρρεύσουν. Θα καταρρεύσουν, εγώ θα ευχόμουν το αντίθετο. Αλλά θα το δείτε ότι θα καταρρεύσουν και θα δείτε ότι πάνε να κάνουν δύο κόμματα. Ένα της μεγάλης και το δεξιάς και το άλλο το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Δηλαδή το κόμμα του Καμένου και πολλά άλλα κόμματα θα υποχρεωθούν να διαλέξουν ανάμεσα στο να πάνε στο κόμμα αυτό το νέο σύστατο της ευρωπαϊκής προοπτικής όπως θα το πούνε και ή στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να διαλέξουν. Μάλιστα. Αυτό έχει γίνει τώρα, ένα δίλημα. Το ζήτημα Μάλιστα. είναι ότι εμείς πιστεύουμε ότι και οι δύο αυτοί χώροι, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, σαν ένωση κεντρών εμείς, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία εκφράζει την υποτέλεια και όχι τον αγώνα που λέει ο κύριος Μανατίδης για να υπέρ της Ελλάδος. Αυτό που κέρδισε ο Σαμαράς θα ελύνεται έτσι κι αλλιώς. Ήταν απόφαση των Γερμανών να δώσουν... Μάλιστα, το είπατε αυτό λίγο κύριε Πρόεδρε πριν. Αρκεί η Ελλάδα να αρχίσει να συμμορφώνεται στις διαρθρωτικές. Μακάρι, αρχές. Μακάρι. Αυτή η απόφαση είναι από πέρυσι. Μάλιστα. Δηλαδή και καθόλου να μην διαπραγματευόταν ο Σαμαράς και το Ροχάμι να είχαμε πρωθυπουργό, αυτή η ευκαιρία θα εδίδεται στη χώρα. Μάλιστα. Μην τον παρουσιάζουμε ως επίτευγμα του Σαμαρά. Ωραία. Άλλωστε αυτές... θα δείτε, στο πεδίο εφαρμογής η χώρα θα πάρει μηδέν. Μάλιστα. Και θα μπούμε τώρα από τον Γενάρη σε ένα κλίμα ότι οι Γερμανοί θα διαπιστώνουν ότι στην πράξη η Ελλάδα δεν παρακολουθεί όσα η Βουλή ψηφίζει. Μάλιστα. Ότι λοιπόν. Ο λαός είναι αντίθετος δηλαδή. Μάλιστα. Το ακούσαμε και κύριε Πρόεδρε. Και ευρωσκεπτικισμός. Είδατε σε κάποια δημοσκόπηση ένα 70% είναι αντίθετο με την Ευρώπη. Ενώ μόλις προμηνών ήταν 70 υπέρ της Ευρώπης. Μάλιστα. Από κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω.